Μπορεί να γλιτώσεις 10 δις. Μάλιστα. Γιατί άμα βγεις σε αγορές, ρίξεις τα επιτόκια, είμαστε στο 8,5%. Η Γαλλία που έχει προβλήματα διαρθρωτικά είναι στο 1%. Δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο της τελευταίας εκατονταετίας. Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, τουλάχιστον έχει πλημμυρίσει με ρευστό. 5 δις μέτρα, κύριε Κίρτσο, είναι οριζόντια μέτρα. Οριζόντια θα γίνει. Καταρχήν. Πάλι δύο σε περικοπές, σε μειώσεις αυξήσεις φόρων. Έχετε υπόψη ότι ο ΕΜΦΙ είναι 2,8 και γίνεται το να δεις. Αύξηση φόρων. Σήμερα όταν λέτε μέτρα, τι μέτρα, λέτε 5 δις που είναι ένα τερατώδες. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω το εξής, ότι ήταν λάθος. Ότι πήραν λεφτά οι ένστολοι, πήραν λεφτά οι δικαστικοί, ήταν ακόμα και λάθος. Δικαστήρια τα αποφάσισαν. Εντάξει. Τότε να δώσουμε σε έναν. Να μην εφαρμόσει η κυβέρνηση. Να μην εφαρμόσει. Να μην εφαρμόσει. Γιατί με βάση το σύνταγμα του. Δεν ξέρω πότε ήταν το σύνταγμα. Θα διαχειριστούμε τώρα την οικονομία σε κατάσταση ολοκληρωτικού αδιέξοδου. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις. Και η αλήθεια αλυτρώνει. Θα πρέπει να βγει κάποιος από την κυβέρνηση και να τα εξηγήσει. Ή παίρνουμε τα μέτρα και. Πέντε χρόνια μετά. Και έρχεται η πλευρά που στήριξε όλο αυτό το πρόγραμμα και μας λέτε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Πέντε χρόνια μετά από την άσκηση μιας πολιτικής που μας λέγατε ότι μας βγάζει από αυτή την κρίση, μας βγάζει με πιο υγιή οικονομία, μας βγάζει πατώντας τα δικά μας πόδια, με πρωτογενή πλεονάσματα, με ελευθερία στις αγορές κτλ. Και μας λέτε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, εγώ δεν πήρα μέρος στην οικονομική διαχείριση. Όχι, λέω ότι το συζητάω και θεωρητικά. Ωραία. 2009. Ήρθε ο Παπανδρέου και μοίραζε λεφτά. Κάναμε Χριστούγεννα με παροχές το 2009. Εντάξει, 2010 μας είπανε για το μνημόνιο, το οποίο όμως τελείωνε το 2012. Να. Εγώ που είμαι μικρομεσαίος, θα είχα πάρει τα λεφτά μου και θα είχα φύγει, θα είχα κλείσει τις εταιρείες μου και θα είχα διώξει τους πάντες, αν πίστευα ότι η κρίση θα συνεχιζόταν το 2014 και 2015. Ποια εταιρεία μπορεί να αντέξει 4-5-6 χρόνια αυτό κρίση. Λέω, κύριε Κίτσο. Ωραία. Αυτά λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι η ώρα της αλήθειας. Ή βρίσκει. Βρίσκει το κουράγιο η κυβέρνηση να συνεχίσει την πορεία, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να στηρίξει τα μέτρα και πρέπει στη συνέχεια. Να πάει να τη βρει. Υπάρχει άνθρωπο να στηρίξει τώρα μέτρα. Κοιτάξτε, αν δεν μπορούν να τη βρούνε, να πάνε να δώσουν τα κλειδιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λεφτά. Τα λεφτά όχι, αλλά ούτω ή άλλω θα χρειαστούν. Πού θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτά. Δεν θα τα πει τώρα. Πιστεύει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να στείλει τη Γιάννα Αγγελοπούλου σε ειδικό δικαστήριο γιατί έριξε έξω τη χώρα και τώρα την έχει κάνει επικοινωνιακό επιχείρημα. Ή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κουρέψει 50% το χρέος και πάει στα φαντς. Τι πάει στα φαντς ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, άμα μας δουλεύει. Δηλαδή, θα πάει ο άλλος με το φαντ να βάλει 100 στο χρέος για να του δώσουν πίσω 50 αφού το κουρέψουν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, έχουμε τρελαθεί όλοι, ας πούμε, και η κεντροδεξιά και η αριστερά. Λοιπόν, ή αντιμετωπίζουμε μια σκληρή πραγματικότητα, όπως σας την περιγράφω, τα βλέπω, έχω και το δημοσιογραφικό, επομένως μπορώ να τα παρακολουθώ όλα αυτά, σας λέω τι συμβαίνει, ή βρισκόμαστε μπροστά σε μια εθνική καταστροφή. Ας συνεννοηθούν και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πάμε στον κύριο Βίτσα, να μας απαντήσει. Κύριε Βίτσα, απαντήστε και σε αυτά, αλλά υπάρχει...